Ψυχής διάλογη, μια εκπομπή συζήτηση για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόλια. Συντονίζει δημοσιογράφος Παρασκευής Καρύπα. Καλησπέρα φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο ράδιο Ελπίδα στους 102,3 και ακούτε την εκπομπή Ψυχής Διάλογη. Να καλησπερίσουμε τον ψυχολόγο, τον κύριο Στράτο Βραχιόλια. Χαίρετε κύριε Βραχιόλια. Καλησπέρα κύριε Σκαρύπα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Βραχιόλια, σήμερα θα ήθελα να ανοίξουμε έτσι ένα μεγάλο θέμα, να κάνουμε έναν κύκλο εκπομπών για το θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς, την εφηβεία. Πολλά έχουμε ακούσει, πολλά έχουμε διαβάσει, αλλά θα θέλαμε έτσι να μας ξεκαθαρίσετε λίγο το τοπίο σε αυτό το δύσκολο ζήτημα της εφηβείας. Και ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Είχα διαβάσει ότι ο άνθρωπος περνάει τρεις περιόδους εφηβείας. Μία στα 3 με 5 έτη, τη γνωστή εφηβεία μετέπειτα 12 με 18 περίπου και την εφηβεία των 40, αληθεύει αυτό για τις τρεις εφηβείες? Είναι αλήθεια ότι η ζωή μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες να ξαναδούμε πράγματα. Και πράγματι ως έναν βαθμό ισχύει αυτό που λένε ότι η εφηβεία, αυτή που όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας, που ηλικιακά τουλάχιστον την τοποθετούμε με ένα μεγάλο ίσως ερωτηματικό ανάμεσα στα 12 και στα 18. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι πρέπει να το πάμε ίσως στο όριο πολύ παραπάνω, γιατί ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ηλικιακά, μάλλον συναισθηματικά, δεν τα επιτρέπει πολύ να εξελιχθούν όσο ανάλογα με την ηλικία τους. Είναι πράγματι κάποιοι κύκλοι, κάποιες μεταβατικές φάσεις στη ζωή μας. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιες 20ετίες έτσι σαν φάσεις ζωής, σε κάθε μια τέτοια 20ετία υπάρχουν μεταβατικές φάσεις που εκεί ο άνθρωπος ξαναβλέπει, του δίνεται η ευκαιρία να ξαναδεί κάποια πράγματα. Στην ηλικία των 2 με 3 χρονών, τι γίνεται? Γίνεται στην ουσία αυτό που κάποια στιγμή συμβαίνει με άλλους όρους στην εφηβεία, δηλαδή το παιδάκι κάνει τα πρώτα του βήματα προς την αυτονομία. Είναι το στάδιο αυτό που λέμε αποχωρισμός και εξατομίκευση, δηλαδή προσπαθεί να αποχωριστεί από τους γονείς του και να δοκιμάσει τα πρώτα του βήματα με το δικό του τρόπο και με το δικό του ρυθμό, να πάρει τα δικά του ρίσκα στη ζωή. Αρχίζει να έχει συνέστηση του εαυτού ακριβώς, του δηλαδή. Ακριβώς. Και όπως καταλαβαίνετε εδώ πια είναι πολύ κρίσιμο, όπως και στις επόμενες φάσεις ζωής, στις επόμενες εφηβείες ενδεχομένως, όπως τις είπατε πριν, το πώς θα τοποθετηθούν σε αυτό οι γονείς. Και φαίνεται ότι ο τρόπος που οι γονείς αντιδρούν στην πρώτη έτσι φάση ζωής που περιγράφω τώρα, στην ηλικία εκεί τα 2 με 3 πρώτα χρόνια της ζωής, δηλαδή αν αντιδράσουν με άγχος, με αγωνία, με ανησυχία, με ανασφάλεια, εκεί θα επηρεάσει ίσως με έναν τρόπο και την μετέπειτα σχέση του παιδιού με τις φάσεις αυτές τις οποίες θα δοκιμάζει πράγματα αυτόνομα. Γι' αυτό είναι πολύ καθοριστικό κατά τη γνώμη μου το πώς θα διαχειριστούν οι γονείς αυτή την κρίσιμη φάση στην αρχή. Και βέβαια από εκεί και πέρα η ζωή πάντα μας δίνει ευκαιρίες να ξαναδούμε πράγματα και σαν γονείς αλλά και σαν άνθρωποι που είμαστε σε εξέλιξη και να αλλάξουμε ενδεχομένως πράγματα. Έτσι λοιπόν η εφηβεία για την οποία μιλάμε, που την τοποθετούμε στα 12 με 18,
είναι μια ηλικία η οποία φέρνει μέσα της πολύ έντονο τον σπόρο της εξέλιξης, τον σπόρο της ανάπτυξης, που αυτό μέσα έχει δύο βασικά συναισθήματα. Το πρώτο συναίσθημα είναι η προσμονή, η ελπίδα για κάτι καινούριο, και το δεύτερο συναίσθημα είναι ο φόβος να αποχωριστούμε το παλιό και γνώριμο. Και απέναντι σε αυτά τα δύο κυρίαρχα συναισθήματα χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας και να τοποθετήσουμε και τους εφήβους μας. Η εφηβεία λοιπόν είναι μια ηλικία που μας καλεί να αποχωριστούμε κάτι που μοιάζει παλιό και να αγκαλιάσουμε κάτι καινούργιο που ακόμη δεν το ξέρουμε. Είναι ο φόβος για το άγνωστο ουσιαστικά. Ακριβώς. Αλλά και η ελπίδα ότι θα είναι αλλιώς. Και η εφηβεία δεν είναι αρρώστια. Έτσι, είναι ηλικιακή φάση. Και καμιά φορά οι γονείς περνάμε εφηβεία και πράγματι εννοώντας δηλαδή ότι το παιδί τους είναι στη φάση της ηλικίας, αυτή στην ηλικιακή φάση της εφηβείας. Αλλά ίσως απ' την άλλη να το πούμε και αλλιώς, ότι ισχύει το περνάμε εφηβεία με την έννοια ότι δεν έχουμε έναν έφηβο. Αλλά όταν ο έφηβος αυτός είναι σε μια οικογένεια, έχουμε μια οικογένεια με έναν έφηβο. Και έτσι χρειάζεται να βλέπουμε δηλαδή και την εφηβική ηλικία των παιδιών μας. Γιατί να πούμε και αυτό, όταν τα παιδιά μας είναι περίπου στην ηλικία της εφηβείας, εμείς ήδη είμαστε σε μια άλλη κατάσταση που θα την ονομάσουμε με τον τίτλο «Κρίση της μέσης ηλικίας». Και καταλαβαίνετε, μπροστά σου έχεις ένα νέο παιδί με όλα, με όλη τη ζωντάνια, με όλη την ομορφιά και την δημιουργικότητα που μπορεί να κρύβει η εφηβεία, και μέσα σου σαν γονιός, περνώντας την κρίση της μέσης ηλικίας, χρειάζεται να αναλογίζεσαι ότι πια τα περιθώρια στενεύουν, οι επιλογές, οι βασικές επιλογές έχουν γίνει, και σίγουρα αυτό δημιουργεί αντικρώμενα συναισθήματα, και γιατί όχι, ίσως και ένα συναίσθημα, όχι με την κακή έννοια να πούμε, ζήλιας απέναντι σε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και που το αντιπροσωπεύει ένας έφηβος ή μία έφηβος. Πριν προχωρήσουμε λίγο στα συμπτώματα, για να το πω έτσι, της εφηβείας για τους νέους, θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε για την κρίση της μέσης ηλικίας που ταυτόχρονα οι γονείς περνάνε όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στην εφηβεία. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο, έτσι, πιο αναλυτικά γι' αυτό. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποια είναι η αλλαγή που συμβαίνει σε εμάς τους γονείς κατά την κρίση αυτή της μέσης ηλικίας? Τι αλλάζει μέσα μας, τι αυξάνεται, αυξάνονται οι φόβοι, οι προσδοκίες? Αυτά νομίζω όλα τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο πατήρ Φιλόθεος Φάρος στο βιβλίο του «Στον δρόμο τα μισά», και τον συνιστώ έτσι να το δουν και να το διαβάσουν οι ακροατές μας αν ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι, γιατί το βασικό είναι σε αυτή την κατάσταση ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις βασικές μας επιλογές, τις οποίες νιώθουμε ότι τις έχουμε κάνει, έχουμε διαλέξει επάγγελμα, έχουμε διαλέξει ως έναν βαθμό πώς θα είμαστε, πώς θα κινούμαστε στη ζωή. Επίσης να πω ότι τα περισσότερα διαζύγια συμβαίνουν στις ηλικίες αυτές που οι γονείς είναι σε αυτή τη φάση, 40 με 45. Είναι η τρίτη εφηβεία που είπαμε στην αρχή, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Και μεσολαβεί όμως και μια άλλη φάση που ίσως θα έχει νόημα να την επισημάνουμε και αυτή, 28 με 33. Όλα αυτά που λέμε αφορούν την χρονολογική μας ηλικία, δεν έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική μας οριμότητα ή τη συναισθηματική μας ηλικία. Αυτό ποικίλει, φαντάζομαι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακριβώς. Όμως το μοτίβο είναι ίδιο. Δηλαδή, ξαναβλέπω αυτά που έχω κάνει, παίρνω μια θέση απέναντι σε αυτά, άλλοτε μια θέση, ξέρω εγώ, ικανοποίησης, άλλοτε μια θέση απογοήτευσης ή θλίψης, αλλά χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτώ σε κάθε περίπτωση με τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν η κρίση της μέσης ηλικίας μας φέρνει σε επαφή με τις προκλήσεις των επιλογών μας, αυτών που έχουμε κάνει, και καμιά φορά έτσι σπασμωδικά αντιδρώντας βλέπουμε και αυτές που θα θέλαμε να κάνουμε και δεν τις έχουμε κάνει, και που καμιά φορά τις αντιπροσωπεύουν έτσι αποφάσεις οι οποίες μπορεί να ταράξουν εντελώς τα νερά, όπως σας είπα, διαζύγια ή άλλες τέτοιες καταστάσεις που φέρνουν
μια συναισθηματική τουλάχιστον αναστάτωση και στο άτομο, αλλά και ευρύτερα στο περιβάλλον. Κύριε Βραχιόλια, ήθελα να σας ρωτήσω, ένας γονιός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη μέση ηλικία, κάνει τον απολογισμό του και βρίσκει ότι είναι ικανοποιημένος από τις επιλογές του και από τη ζωή του. Είναι πιο εύκολο για αυτόν τον γονιό να αντιμετωπίσει την εφηβεία του παιδιού του από κάποιον άλλον που ενδεχομένως σε αυτή την κρίση βρίσκει ότι ίσως δεν έχει κάνει τις επιλογές που θα ήθελε μέχρι εκείνη τη στιγμή στη δική του την προσωπική ζωή. Έχει να παίζει ρόλο δηλαδή η ψυχοσύνθεση και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή του γονιού για το πώς θα αντιμετωπίσει την εφηβεία του παιδιού του? Βεβαίως, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το ξέρουμε όλοι μας όσοι είμαστε γονείς πολύ καλά, ότι όσο και αν προσπαθούμε να το ελέγξουμε αυτό ή να το περιγράφουμε με άλλα λόγια, σίγουρα έχουμε δικές μας προσδοκίες, τις οποίες προσπαθούμε να τις περάσουμε μέσα από τα παιδιά μας. Και ο βαθμός ικανοποίησής μας από αυτά που κάνουμε είναι και ένας δείκτης και ένα παράδειγμα για τα παιδιά μας. Και οπωσδήποτε και ο βαθμός της ωριμότητάς μας είναι ένα παράδειγμα για τα παιδιά μας. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε έντονη κατάσταση, και η εφηβεία περιγράφεται ως μια έντονη κατάσταση, άλλοτε είναι, άλλοτε όχι, νομίζω είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κρατήσουμε ή να παραμείνουμε ήρεμοι. Γενικά το λέω αυτό, η ηρεμία είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Και σίγουρα όταν εγώ περνάω μια φάση μεγάλης συναισθηματικής αναστάτωσης και που είναι μια φάση που ακουμπάει έτσι σε πολύ βαθιά ψυχικά πράγματα μέσα μου, δεν είμαι ίσως στην καλύτερη θέση για να σταθώ δίπλα σε έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος νιώθει ευάλωτος, νιώθει απροστάτευτος και ντύνεται ή προσπαθεί να ντυθεί με τα πιο, ας το πούμε έτσι, επίσημα ενδύματα του ενήλικα. Η εφηβεία περιγράφεται, και έτσι μου αρέσει αυτό, σαν ένας τρόπος να την περιγράψουμε, σαν το σύνδρομο του αστακού. Ο αστακός, λέει, όταν αλλάζει κάθε τόσο κέλυφος. Αλλά όταν απεκδίεται το παλιό και μέχρι να αποκτήσει το καινούριο, μένει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα απροστάτευτος και πολύ ευάλωτος. Έτσι θα προσκαλούσα έτσι τους ακροατές μας να φανταστούν την εφηβεία. Δηλαδή σαν ένα τρόπο όπου κανείς μένει απροστάτευτος καθώς αποχωρίζεται παλιά του προστατευτικά έτσι εργαλεία και απ' την άλλη το καινούριο, ας πούμε, το καινούριο στρώμα προστασίας, η καινούρια ασπίδα προστασίας που θα μπορούσε να είναι η είσοδός μας σε μια ενήλικη κατάσταση, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί. Θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο να μας μιλήσετε για τα συμπτώματα, σε εισαγωγικά η λέξη, της εφηβείας. Βλέπουμε, παρακολουθούμε ότι στην εφηβεία υπάρχουν αλλαγές στο σώμα των παιδιών, αλλάζουν η εικόνα που έχουν για το σώμα τους, για την, γενικά για την εικόνα τη δική τους προς τα έξω, την αυτοεκτίμησή τους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές στη διάθεση, στη διατροφή, στον ύπνο. Ακριβώς, είναι όλα αυτά που αυτά όλα εμείς τα βλέπουμε εξωτερικά. Τι γίνεται μέσα στην ψυχή του παιδιού? Φανταστείτε ότι αυτά που εμείς βλέπουμε εξωτερικά χρειάζεται το παιδί να έχει έναν τρόπο να τα αποκωδικοποιήσει ψυχικά, που ακόμη πιθανόν να μην είναι έτοιμο να το κάνει αυτό και να βλέπει το σώμα του να αλλάζει, τις αναλογίες του σώματός του να αλλάζουν και αυτό το δημιουργεί μια αναστάτωση από μόνο του. Όχι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και το ίδιο το σώμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το σώμα μας είναι σε μεγάλη σχέση με την ψυχή μας και οτιδήποτε αφορά το σώμα μας επηρεάζει και την ψυχή μας. Γι' αυτό και χρειάζεται μια κατανόηση από την πλευρά των γονιών ως προς το τι και πώς και με ποιον τρόπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και είμαστε σε λίγο κοντά σας να συνεχίσετε να μας μιλάτε για τα συμπτώματα της εφηβείας. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, θεωρώ, και για τους φίλους ακροατές. Σε λίγο κοντά σας.
φτάσει η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλό, γυαλό ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλό, γυαλό ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα, στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα αναρκά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, είμαστε ξανά κοντά σας στην εκπομπή Ψυχής Διάλογοι με τον κύριο Στράτο Βραχιόλια, τον ψυχολόγο. Συζητάμε για το θέμα της εφηβείας και είχαμε μείνει στα συμπτώματα της εφηβείας, κύριε Βραχιόλια. Λέγαμε για τις αλλαγές που συμβαίνουν εσωτερικά και εξωτερικά στον έφηβο. Και ακριβώς. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα απλά να μαζέψω λίγο ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Μιλάμε για την εφηβεία, για μια εξελικτική φάση της ζωής μας. Μιλάμε για μια οικογένεια με ένα παιδί που είναι στην εφηβεία ή με δύο παιδιά που είναι στην εφηβεία και όχι μόνο για έναν έφηβο, έτσι. Μιλάμε επίσης για την ηλικιακή φάση που βρίσκεται ο έφηβος, που μπορεί να συνδέεται με μια άλλη μεταβατική φάση που βρίσκεται ο γονιός ή οι γονείς, και αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργεί κάποια θέματα.
Μιλάμε επίσης και για τις αλλαγές όλες αυτές που κουβεντιάζουμε τα τελευταία λίγα λεπτά, για τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα και πώς αποτυπώνονται και πώς έτσι ο έφηβος αναστατώνεται ενδεχομένως, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια του όρου αναστάτωση, σε σχέση με όλες αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ normal. Είναι πολύ σημαντικό για την κατάσταση της εφηβείας να μπορέσουμε σαν γονείς να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη ανοχή και αποδοχή το ότι τα πράγματα για ένα χρονικό διάστημα και σε σωματικό επίπεδο και σε ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο θα είναι ρευστά. Και εδώ είναι που σας έλεγα πριν το κλειδί για μένα σε όλες αυτές τις καταστάσεις, αλλά και γενικότερα, είναι η ψυχική ηρεμία του γονιού. Και η ψυχική ηρεμία του γονιού έχει να κάνει και με τον τρόπο που ο ίδιος διαχειρίζεται τα δικά του θέματα. Γιατί αν η εφηβεία του παιδιού μου συνδέεται με μια κρίση μέσης ηλικίας δική μου, τότε ο συνδυασμός και η διαχείριση αυτής της κατάστασης περιπλέκεται. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειάζεται όσο μπορώ να έχω έναν έλεγχο στα δικά μου συναισθήματα για να μπορώ να δίνω στον έφηβο τη δυνατότητα να είναι έφηβος. Το πιο δύσκολο πράγμα, έλεγε ένας διάσημος ψυχοθεραπευτής, το πιο δύσκολο πράγμα στην περίοδο της εφηβείας είναι να είσαι έφηβος. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μία δυσκολία στο να αφήσουμε το χώρο στους εφήβους να νιώσουν την εφηβεία τους και να τη βιώσουν όπως ο καθένας επιθυμεί. Νομίζω ότι πιο πολύ εμείς οι γονείς είμαστε φοβισμένοι, και αυτό που είπα πριν ως αστείο, ότι θεωρούμε ότι είναι σαν μια γρίπη που θα περάσει η εφηβεία. Είναι αλήθεια, πολλοί γονείς έχουμε αυτή την αντίληψη ότι είναι κάτι άσχημο, είναι μια αρρώστια, είναι κάτι κακό, όχι τι θα γίνει, όχι πώς θα το περάσουμε, τι θα μας συμβεί. Υπάρχει ένας φόβος δηλαδή με τη λέξη εφηβεία. Νομίζω ότι αυτή η λέξη συνοδεύεται από αρνητικά έτσι, συναισθήματα συνήθως. Και αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Δεν αφήνουμε εύκολα τον έφηβο να είναι έφηβος. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε γονείς που προσπαθούν να καταπνίξουν αυτά τα έντονα συναισθήματα των παιδιών, τις αντιδράσεις, την επανάστασή τους, την αλλαγή πιθανότατα στον ντύσιμο, στις διαθέσεις. Και αυτό είναι πραγματικά, όπως έτσι μας το εξηγείτε τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πραγματικό θέμα που δηλαδή αντί να κάνει καλό, μπορεί να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Έτσι. Είναι δύσκολο για μας τους γονείς να έχουμε εικόνα του πώς είναι να είναι κανείς έφηβος στις μέρες μας, γιατί οι δικές μας αναφορές έχουν να κάνουν με άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις και άλλες συνθήκες ζωής. Έτσι, και ξέρετε, εμείς οι μεγάλοι, καθώς μεγαλώνουμε, αλλάζουμε κάποιες λέξεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που τώρα εμείς αποκαλούμε και μιλάμε στα παιδιά μας και λέμε, ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου σεβόμουν τους γονείς μου ή σεβόμουν τον πατέρα μου ή σεβόμουν τη μαμά μου. Στην ουσία αυτό που τότε ζούσαμε δεν ήταν σεβασμός, ήταν φόβος. Αλλά τη λέξη φόβος τώρα την έχουμε στην ενήλικη εκδοχή μας αντικαταστήσει με τη λέξη σεβασμός. Τώρα είμαστε στον άλλο ρόλο, έτσι? Ακριβώς. Δεν είναι? Είμαστε στο ρόλο του γονιού. Η δυσκολία μας λοιπόν των γονιών είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να δούμε από την πλευρά των εφήβων πώς είναι η ζωή τους και τα πράγματα που τους αφορούν. Και είναι αλήθεια ότι αγχωνόμαστε, γιατί έχουμε και χιλιάδες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχουμε μερική σχετική πρόσβαση δηλαδή ή και καθόλου πρόσβαση. Παράδειγμα, στο που διασκεδάζουν οι έφηβοι. Στα ίντερνετ καφέ, στους υπολογιστές, στα τάμπλετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε όλες αυτές τις επιλογές που έχουν οι έφηβοι και στις οποίες επιλογές εμείς έχουμε μικρό έως ελάχιστο εμπλεκόμενο ρόλο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, μας λείπουν ερεθίσματα που να
μας κάνουν να σκεφτούμε για το πώς είναι η ζωή τους. Νομίζω όμως, κύριε Βραχιόλια, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι αυτό συνέβαινε σε κάθε γενιά. Δηλαδή, ούτε οι δικοί μας οι γονείς φαντάζομαι ότι ξέρανε πλήρως τι κάναμε και είχαν πλήρη αντίληψη το που διασκεδάζουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει όταν είμαστε έξω. Σε άλλο συσχετισμό όρων και καταστάσεων, αλλά πάντα θεωρώ ότι η γενιά που προχωράει, σίγουρα έχει περισσότερα ερεθίσματα από τη γενιά που μένει πίσω και σαφώς αυτό το χάσμα γενεών το περίφημο έχει και μια αλήθεια μέσα του κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Δηλαδή δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή αν εννοείται. Έχω το database ενός εφήβου θα είχα και την ηλικία του φαντάζομαι. Άλλα πράγματα βεβαίως, μπορεί να γνωρίζει ένα νέο παιδί. Απλά βοηθάει λίγο στην κατανόηση και εννοείται ότι χρειάζεται να υπάρχει και αυτή η ξέχωρη κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί ένας έφηβος να συμπεριφέρεται με ενήλικους όρους, ότι πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Όμως εμείς οι μεγάλοι είμαστε αρκετά φοβισμένοι από διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και είναι αλήθεια ότι και από αυτά που ακούμε μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτά, αγχωνόμαστε, στεναχωριόμαστε και εδώ μπαίνουν και οι ψυχολόγοι που καμιά φορά λένε αυτό, εκείνο, το άλλο και έτσι αναστατωνόμαστε και χάνουμε τη δυνατότητα να είμαστε ο εαυτός μας. Να πω ένα πολύ βασικό κατά τη γνώμη μου. Ο έφηβος δεν φύτρωσε. Δηλαδή όταν έχουμε έναν έφηβο σημαίνει ότι έχουμε ένα παιδί που έχει μια προϊστορία. Αυτή η προϊστορία είναι πολύ βασική. Έχουμε πει εδώ και σε άλλες ευκαιρίες εδώ σε αυτή την εκπομπή πόσο σημαντική είναι η σχέση που έχουμε χτίσει με το παιδί μας μέχρι την περίοδο της εφηβείας. Και είναι αλήθεια ότι η σχέση που έχουμε κάνει με το παιδί μας μέχρι αυτή την ηλικία είναι μια κατάθεση στην τράπεζα της ψυχής των παιδιών, την οποία κατάθεση θα κληθούμε ίσως στην εφηβεία να την εξαργυρώσουμε. Να δούμε τι βάλαμε εκεί και τι παίρνουμε. Αλλά ακόμα και στην εφηβεία να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, έχουμε τρόπους. Αλλά η αλλαγή πάντα δεν αφορά στον έφηβο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή αν εγώ θέλω να αλλάξω εσάς που είστε μια έφηβη κόρη μου, δεν μπορώ να αλλάξω εσάς. Μπορώ να αλλάξω εμένα και μέσα από αυτό να αλλάξει η σχέση μας και να αλλάξει η επαφή μας. Και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτά. Και θα τα πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτές τις εκπομπές να τα αναλύσουμε. Το βασικότερο όλων όμως είναι η επικοινωνία. Δηλαδή πώς μιλάω, πώς ακούω και εδώ μιας και μιλάμε για την εφηβεία, πώς διαπραγματεύομαι, πώς κάνω συμφωνίες δηλαδή. Βέβαια το διαπραγματεύομαι, μην το πάρω με την πολιτική έννοια του όρου, αλλά ούτε με την... Ας μου επιτραπεί ο όρος κάπως πονηρή έννοια που θέλουν οι γονείς. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπουμε γονείς στις σχολές γονέων να μας λένε πέστε μας, ας πούμε, πώς να κάνουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε. Ναι. Τρίκ και όλα αυτά. Επίσης, να πω με την ευκαιρία αυτή για τους ακροατές που μας ακούν ότι στο κέντρο προλήψης από το Φλεβάρι και μετά θα... ξεκινήσουμε τμήματα καινούργια σχολών γονέων που εκεί θα προσπαθήσουμε να έχουμε τμήματα και για γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία και προσκαλώ τους ακροατές μας που έχουν παιδιά στην εφηβεία να δηλώσουν συμμετοχή στις σχολές γονέων γιατί εκεί μαζί με άλλους γονείς θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας, τις ανησυχίες μας και θα έχουμε τη δυνατότητα και να δώσουμε, αλλά και να πάρουμε υποστήριξη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συναντήσεις στο κέντρο πρόληψης στις σχολές γονέων είναι δωρεάν. Ακριβώς. Και πείτε μας, είναι μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα, ένα δίωρο, για 12 συναντήσεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσουν οι συναντήσεις, το πιο πιθανό είναι αυτό, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα κρατήσουν την άνοιξη, όλη την άνοιξη μέχρι το Μάιο. Και να υπενθυμίσουμε ίσως και το τηλέφωνο που μπορούν οι ακροατές μας αν θέλουν να τηλεφωνούν που είναι το 25510-37-242. Είναι το τηλέφωνο του κέντρου πρόληψης. Ακριβώς, να κάνουν εγγραφές για τις σχολές γονέων.
Πολύ ωραία. Στις επόμενες εκπομπές που θα αναλύσουμε περισσότερο το θέμα της εφηβείας, θα έχουμε τη δυνατότητα να υπενθυμίσουμε ξανά και να μας δώσετε και περισσότερα στοιχεία για τις σχολές γονέων και πότε θα ξεκινήσουν οι εγγραφές. Βεβαίως, βεβαίως. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε το θέμα μας για σήμερα, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος τελείωσε για την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας. Συνεχίζουμε με το θέμα της εφηβείας και προσκαλούμε και εσάς, τους φίλους ακροατές, αν θέλετε να μας στείλετε τα δικά σας ερωτήματα στο mail της εκπομπής μας, radioelpida@gmail.com. Κύριε Βραχιόλια, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω, αλλά και να πω στους ακροατές μας, να προσκαλέσω τους ακροατές μας σε μια κοινωνία απόψεων, ιδεών, προτάσεων, ερωτημάτων, έτσι ώστε να μοιραζόμαστε κάποια πράγματα που μας απασχολούν στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή χαίρομαι που μας δίνεται η δυνατότητα για αυτή την ανοιχτή επικοινωνία με τους ακροατές μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ψυχής διάλογοι, μια εκπομπή συζήτηση για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόλια. Συντονίζει η δημοσιογράφος Παρασκευής Καρύπα.